Διάβαζα χθες μια ερώτηση πολύ ωραία, την οποία φέρνει στο κοινοβούλιο ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, ο Χάρης Μαμουλάκης, και έχει και την συνυπογραφή της αρμόδιας τομεάρχη Κατερίνας Νοτοπούλου. Αναφέρεται στην έλλειψη υποδομών για να επιτευχθεί το εγχείρημα του χειμερινού τουρισμού, κάτι που συζητάμε δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, μετά και ένα δημοσίευμα των New York Times που εκβιάζουν τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας, αλλά και το στοίχημα που διαχρονικά χάνεται εξαιτίας της απουσίας υποδομών για χειμερινό τουρισμό. Κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουγεράκη, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροατές μας. Και ναι, πράγματι, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που εσείς και ως έμπειροι δημοσιογράφος σας απασχολεί πολλά χρόνια. Είναι το διαρκές ζητούμενο. Πώς θα καταφέρουμε στο νησί μας, στην Κρήτη μας, να επεκτείνουμε. Ναι. Να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε και εμείς, να σας ακούει Βεβαίως. Και ο κόσμος που βρίσκεται εκεί απ' έξω και σας ακούει από Βεβαίως. Τα ραδιοφωνά του. Θα το δούμε. Αλλά πάρτε το από την αρχή. Να μας πείτε τι ακριβώς έγινε με αυτό το δημοσίευμα. Ναι, καταρχάς να πούμε το εξής. Όλα ξεκίνησαν από κάποιες δηλώσεις του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού Τουρισμού, ο οποίος εκθίασε τη δυνατότητα του νησιού και μάλιστα είπε ότι υπάρχει σχέδιο κυβερνητικό για να επεκταθεί η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και να ενισχυθεί ο χειμερινός τουρισμός. Πάρα πολύ ωραία. Είναι κάτι το οποίο νομίζω το επιθυμούμε όλοι. Είναι ένα διαρκές ζητούμενο για το νησί, αλλά για να επιτευχθεί. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο δομημένο σχέδιο που θα ακολουθηθεί. Και σίγουρα εκτιμώ ότι χωρίς την τοπική κοινωνία παρούσα, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλον ένα βερμπαλισμό της κυβέρνησης, άλλη μια προσπάθεια με ωραία λόγια να παρουσιάσει ένα κάτι το οποίο δεν έχει ουσιαστικά σχέδιο. Και αυτό τονίζω και μέσα από την κοινοβουλευτική παρέμβαση, αυτό προσπαθώ να εκφράσω, μήπως καταφέρουμε και κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου στους κυβερνώντες και επιτέλους εμπιστευτούν την τοπική κοινωνία, συντάξουν ένα οργανωμένο και ολιστικό σχέδιο με την τοπική κοινωνία παρούσα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, όλους αυτούς τους μεγάλους και σοβαρούς παίκτες του τουρισμού στο νησί μας. Διότι πραγματικά η ιδιωτική πρωτοβουλία στο νησί υπάρχει, είναι παρούσα, είναι εδώ, αλλά δυστυχώς οι κυβερνήσεις περνούν και δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή. Είναι μόνο θέμα πολιτικής αυτό, κύριε Μαμουλάκη, κρίνετε εσείς από τη δική σας την πλευρά πολιτικής απόφασης ή ενδεχόμενα να είναι και θέμα των ιδίων των επιχειρηματιών, διότι τα πάντα από τους ιδιώτες δεν μπορούν να γίνουν. Νομίζω ότι σε μεγάλη, κυρίως δηλαδή σε μεγάλη βάση, το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα είναι από πλευράς της κεντρικής πολιτείας, από την πολιτεία, από την γυναικάστοτε κυβέρνηση. Και φυσικά συνδράμουν και συνεπικουρούν και οι ιδιωτικοί πρωτοβουλίες. Και τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να δοθούν, να μπουν σε αυτόν τον προγραμματισμό, μιας και μιλάμε για χειμερινό τουρισμό. Εγώ δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αλλά πρέπει να είναι, όπως σημειώνεται και στη δική σας την αναφορά και την ερώτηση, από την δεκαετία του 70. Αλλά είναι ένα εγχείρημα το οποίο συζητάμε πάρα πολλές φορές με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού. Και το λέω αυτό γιατί βάζω στην κουβέντα μας, κύριε Μαμουλάκη, και ένα επιχειρηματή από το χώρο του τουρισμού, τον κύριο Μιχάλη Βαμιδάκη. Κύριε Βαμιδάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές, τον κύριο Μαμουλάκη και καλή χρονιά. Καλημέρα. Λοιπόν, εσείς λοιπόν επικαλείστε ένα δημοσίευμα επίσης, κύριε Μαμουλάκη, για να το ολοκληρώσουμε και να έχει η εικόνα και ο κύριος Βαμιδάκης, που βγήκε στην New York Times, έτσι. Ναι, σωστά. Είναι δημοσίω. Από εκεί ξεκίνησε, νομίζω, και από εκεί κινήθηκε ο κύριος Κικίλιας, ο αρμόδιος υπουργός τουρισμού, και έκανε τις δηλώσεις. Ο αρθρογράφος, λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος, έγραψε. Εκθίασε τις φυσικές ομορφιές του νησιού, τις δυνατότητες που προσέφερε για τους λάτρεις του σκι, ταυτόχρονα σχολίασε την αποτυχία του εγχειρήματος δημιουργίας στη δεκαετία του 70 χειμερινού τουριστικού θέρετρου στο νησί εξαιτίας της απουσίας κρατικής χρηματοδότησης για υποδομές οδικής μεταφορές και ηλεκτροδότησης, ενώ εστίασε στην απουσία υποδομών, αναβατορίων, υποδομών φιλοξενίας και χαρτών για τα μονοπάτια της περιοχής. Υπό μία έννοια, δηλαδή, το συμπέρασμα του άρθρου ήταν η παρά τις δυνατότητες του νησιού απουσία υποδομών και κρατικών παρεμβάσεων που να υποστηρίζουν το χειμερινό τουρισμό στην Κρήτη ως ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, όπως μας είπατε και εσείς πριν από λίγο. Κύριε Βαμιδάκη, πόσα χρόνια μιλάτε για έλλειψη υποδομών
σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη του τουρισμού, την επιμήκυνση του χρόνου τουρισμού, την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, το χειμερινό τουρισμό. Κύριε Δουλγεράκη, ήμουν νιώσιο γέρασα που λέμε και στο χωριό μου. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά το βιώνουμε οι άνθρωποι του τουρισμού. Και είναι πραγματικά κρίμα. Και σίγουρα αυτό το οποίο πρέπει να δούμε όλοι είναι πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε όλοι, επιχειρηματίες, κράτος, αυτοδιοίκηση, τελικά τι θέλουμε. Γιατί σίγουρα το αναφυσβήτητο στοιχείο είναι αυτό το οποίο αναδεικνύει και το άρθρο, το οποίο το έχω διαβάσει και εγώ και είναι σωστή κατεύθυνση ότι πραγματικά φυσικές ομορφιές υπάρχουν. Αλλά κακά τα ψέματα, φυσικές ομορφιές υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και αυτοί οι οποίοι τελικά καταφέρνουν να προσελκύσουν τον κόσμο και να αξιοποιήσουν αυτά είναι αυτοί οι οποίοι αξιοποιούν σωστά το φυσικό τους περιβάλλον. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε δει στην Κρήτη είναι ότι οι φυσικές ομορφιές υπάρχουν. Εμείς επενδύσαμε μόνο στο ήλιος και θάλασσα. Δεν επενδύσαμε σε κάτι άλλο. Γιατί αν πας στα Βαλκάνια και σε βαλκανικές χώρες, κύριε Μαμουλάκη που το ξέρετε, κύριε Βαμιεδάκη που το ξέρετε, θα δείτε ότι υπάρχουν πραγματικά χειμερινά θέρετρα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και επενδύουν στο χειμερινό τουρισμό και όλη η Ευρώπη εκεί βρίσκεται. Ακριβώς εκεί είναι το ζητούμενο, ότι το ήλιος και θάλασσα είναι ένα μοντέλο το οποίο προχώρησε με ελάχιστες κρατικές υποδομές και με πολύ υποτυπώδη υποστήριξη από το κράτος, χάρη σε επιχειρηματίες, κατάφεραν και αναπτύχθηκαν σοβαρές επιχειρηματικές μονάδες, στις οποίες έρχεται ο κόσμος, δημιουργεί θέσεις εργασίας, δημιουργεί κύκλο εργασιών, από τους οποίους ευνοούνται όλοι. Όσον αφορά ο χειμερινός τουρισμός, θέλει το κάτι παραπάνω. Επιτεύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια η επιμήκυση της καλοκαιρινής τουριστικής σεζόν. Άρα το προηγούμενο μοντέλο, καλός ή κακός, καταφέραν οι τοπικοί φορείς και το επιμήκυναν κατά 1-1,5 μήνα. Άρα βλέπουμε τώρα ότι έχουμε τουρισμό από μέσα του Μάρτη μέχρι τέλη του Νοέμβρη, το οποίο είναι μια επιτυχία. Το οποίο όμως στηρίχθηκε στο εφιστάμενο μοντέλο. Για να μιλήσουμε για χειμερινό τουρισμό, χρειάζεται πρώτον κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο χειμερινός τουρισμός δεν μπορεί παρά να είναι θεματικός. Άρα δεν μπορεί απλά να έρθει κάποιος για να κάτσει να κάνει διακοπές σε ένα ξενοδοχείο. Σίγουρα χρειάζεται κάποια δραστηριότητα. Θα είναι το σκι, θα είναι κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες, θα είναι κάποιες αθλητικές δραστηριότητες. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει μεταξύ της όλη η κοινωνία, το κράτος, η αυτοδιοίκηση. Να στοχεύσουν σε 1, 2, 3 πράγματα, δεν μπορεί να στοχεύσει όλα, και αυτά τα πράγματα τα οποία θα αποτελέσουν το στόχο να λειτουργήσουν σωστά, να δημιουργηθούν υποδομές, να χρηματοδοτηθούν και μετά να αναδειχθούν. Τώρα πάμε ουσιαστικά να κάνουμε προβολή, να αναδείξουμε μια χειμερινή και μια χειμερινή Ελλάδα γενικότερα, χωρίς όμως να έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε, παρά μόνο το φυσικό κάλλος. Έχουμε την δυνατότητα αυτή, έχουμε το χρόνο να εξελιχθούμε και να το πάμε εκεί το πράγμα που πρέπει, κύριε βουλευτά του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μαμουλάκη, και βάσει αυτών που ακούσαμε από τον κύριο Βαμιεδάκη. Παρόλο το χαμένο χρόνο που παρουσιάστηκε προηγουμένως, γιατί είναι, όπως είπαμε, ένα οράμα δεκαετιών, παρέλθει το διάστημα περίπου μισό αιώνα που το συζητάμε, γιατί μιλάω για το χειμερινό τουρισμό, ποτέ δεν είναι αργά. Και το πιστεύω ακράδαντα, κύριε Δουλγεράκη. Διότι, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο κ. Βαμιεδάκης, υπάρχουν θεματικές ενότητες, δηλαδή άλλες υποβαριάντες του τουρισμού που μπορούν να συνεπικουρήσουν οτιδήποτε έχει να κάνει με την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού. Θεματικές δηλαδή διαστάσεις, όπως όπου γνωρίζετε, οίνικες διαδρομές, εκκλησιαστικό τουρισμός, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που το νησί μας και λόγω των καιρικών συνθήκων επιτρέπει και είναι πιο ελκυστικό σε σχέση με τις βόρειες χώρες. Ένας λοιπόν προγραμματισμός με δομημένη μεθοδολογία και οργάνωση για την επόμενη τουλάχιστον 20ετία στη χώρα είναι αυτό που επιβάλλεται να εκπονηθεί χθες. Τώρα, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα περίμενα και από τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κικίλια, πριν προχωρήσει σε μια βαρύγδουπη, τις βαρύγδουπες δηλώσεις που συνηθίζει άλλωστε, να δει και να σοβαρά να προσεγγίσει το θέμα, διότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για το νησί και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε μπροστά μας και μια άλλη πρόκληση, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως εύστοχα, οι υποδομές είναι το κρίσιμο σημείο που η πολιτεία οφείλει να δομήσει κατάλληλα. Οι υποδομές όμως κοστίζουν και το κόστος αυτό μπορεί να επιφορτιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι παρόν, που μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, να στοχοπροσιλωθεί η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση σε συγκεκριμένες περιοχές που μπορεί να αναπτυχθεί ο χειμερινός τουρισμός και με τις υποδομές, γιατί το εύστοχο κατά τα άλλα ρεπορτάζ
το New York Times ουσιαστικά μιλάει για αυτό το δομικό έλλειμμα που έχουμε στο νησί μας. Ενώ έχουμε φυσικό κάλος, έχουμε καταπληκτικές οροσειρές και ιονοί πίστες, για παράδειγμα για το σκι που είναι, αν θέλετε, και το πρωτοκλασάτο ζήτημα που αφορά τον τουρισμό, θα πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές. Και με πολλά χρήματα, έτσι. Ιδού η Ρόδος όμως, ναι, για να μπορούν να προχωρήσουν. Δηλαδή με την έννοια ενώ χρήματα, όχι μόνο για τις υποδομές που σαφέστατα χρειάζεται για να γεννούν, αλλά αφήνουν οι άνθρωποι αυτοί και πάρα πολλά χρήματα. Ακριβώς. Και επειδή πράγματι έχει επιτευχθεί αυτό το extension, αυτή η επιμήκυνση της τουριστικής μας περίοδου και στην αρχή της, αλλά και στο φινάλε αυτής, στα τέλη του Οκτωβρίου, θα είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για μας να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, να υπάρξει δηλαδή το follow-up ουσιαστικά με τον χειμερινό τουρισμό, γιατί τότε πραγματικά είμαστε πολύ κοντά στο όνειρο και στο όραμα όλων των ανθρώπων που επιχείρησαν και επιχειρηματίες του τουρισμού της δεκαετίας του 70 και του 80 στο νησί μας, που ήλπιζαν πραγματικά ότι θα έχουμε μία Κρήτη που θα φιλοξενεί για πολλούς πολλούς μήνες, αν όχι για όλο τον χρόνο, τουρίστες από όλο τον κόσμο. Καλά το κάνετε. Δηλαδή διαρκής σωστά. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε για άλλη μια φορά. Αλλά ξέρετε, ήμουν νιός και γέρασα πραγματικά. Αυτό, με όσες κυβερνήσεις και αν έχουν περάσει, αυτό κρατάει μέχρι σήμερα. Δηλαδή το πόσο ανεκμετάλλευτα είναι όλα αυτά, γιατί δεν έκαναν τα απαραίτητα βήματα, γιατί το φοβήθηκαν, γιατί δεν υπήρχε η χρηματοδότηση, γιατί δεν ψάχτηκαν περισσότερο. Κυβερνήσεις, δημοτικές αρχές, περιφερειακές αρχές είναι όλοι μαζί μέσα σε αυτό το καζάνι που βράζει, για να έχουμε ανεκμετάλλευτα όλα αυτά τα οποία αναφέρετε και οι δυο σας, κύριε Μαμουλάκη, και εσείς και ο κύριος Βαμιεδάκης. Ναι. Νομίζω ότι πράγματι αυτό όντως ισχύει, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα πλέον είναι να δούμε τι κάνουμε τώρα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, αναμφίβολα, αλλά υπάρχει άφθονος αν υπάρχει σχέδιο. Και αυτό είναι το διαρκές ζητούμενο. Και γι' αυτό επισημαίνω και κοινοβουλευτικά προς τον αρμόδιο υπουργό την άμεση εκπόνηση ενός στέρεου, συγκεκριμένου και αποκρυσταλλωμένου σχεδίου για την επόμενη μέρα, για την Κρήτη, για τον τουρισμό στο νησί μας χειμώνα-καλοκαίρι. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Βαμιεδάκη, από εσάς. Συμφωνώ με τον κύριο Μαμουλάκη στην λογική του σχεδίου, γιατί μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες πέρασαν ασχέτως χρωμάτων, ουσιαστικά αυτό ήταν το οποίο έλειψε, το σχέδιο. Προσπάθησαν να στηριχθούν πάνω στα υφιστάμενα δεδομένα και απλούστατα να τα αναδείξουν, το οποίο ουσιαστικά έλειπε η στόχευση. Άρα είναι μια ξεκάθαρη εικόνα. Ο τουρισμός δεν έχει χρώματα, το επαναλαμβάνω συνεχώς, και είναι μια κοινή προσπάθεια. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει ουσιαστικά είναι να αποφασίσουμε πού θέλουμε να στοχεύσουμε και μετά από εκεί πέρα υποδομές, σωστή κατάρτιση προσωπικού, γιατί άλλη τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών θέλει ο χειμερινός τουρισμός και άλλο καλοκαιρινός, και μια ξεκάθαρη συμφωνία εντός αγωγικών με την τοπική κοινωνία και επιχειρηματική κοινότητα, έτσι ώστε να στηρίξουν το σχέδιο, το οποίο όμως εκ των πραγμάτων θα πρέπει να έρθει από κάποιο ενίο φορέα. Θα είναι αυτοδιοίκηση, θα είναι κυβέρνηση, θα είναι όμως κάποιος ενίος φορέας ο οποίος θα δώσει το στίγμα, θα χρηματοδοτήσει τις υποδομές που θα απαιτηθούν και μετά από εκεί πέρα θα δημιουργήσει χώρο στην επιχειρηματική κοινότητα και τοπική κοινωνία να το αναδείξουν. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλά να είστε.